Προσέξτε με τι, άμα εν αγωνία ο άνθρωπος πολλές φορές, και εκείνος ο χριστιανός ακόμα, ο οποίος νηστεύει και αναμένει τη δωδεκάτη για να φέρει κουτυράκι μετά στις μία η ώρα, τα μεσάνυχτα εννοώ, όταν είναι ξύπνιος. Να υπήρχε τέτοια αγωνία πνευματική και για τη σωτηρία της ψυχής. Να αναμένει πότε θα περάσει η δωδεκάτη για να κάνει το μεσονυκτικό. Δεν την έχει. Δεν τον αφήνει ο διάβολος. Ή για να κάνει τις μετάνοιές του. Ή για να σηκωθεί από το κρεβάτι και να ξαγρυπνήσει. Δεν την έχει. Αντιθέτως βλέπει την εκείνη σου. Ας το αύριο της κάνεις τις μετάνοιες. Αύριο κάνεις την προσευχή. Ενώ ό,τι είναι για την κοιλιά σου λέει τώρα. Σήμερα. Ό,τι είναι εκείνο σου λέει σήμερα. Εναγωνίως. Άμα είναι να πας ταξίδι, αυτομάτως ένα κοσμικό ταξίδι. Αυτομάτως του βάζει του χριστιανού τη σκέψη, λέει και το βράδυ δεν κοιμήθηκα από την αγωνία μου. Γιατί θα ταξίδευε την άλλη μέρα και θα πήγαινε βόλτα και σκεφτόταν όλη τη νύχτα τι όμορφο που θα περάσει και που θα πάει. Δεν είχαμε αυτή την αγωνία και για τα πνευματικά πράγματα για τη σωτηρία μας, δεν την έχουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο διάβολος πώς κατεργάζεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εργάζεται ο Θεός. Άρα δεν έχουμε να πολεμήσουμε μόνο την αδύναμη φύση μας, τον πεπτοκότα άνθρωπο, έχουμε να πολεμήσουμε και με δυνάμεις που είναι πέρα από τα όρια τα δικά μας. Και μόνοι μας δεν μπορούμε, εάν δεν έχουμε δίπλα μας τον Χριστό. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Και δεν σώθηκε η ανθρωπότητα τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτό έκανε την Αγία Τριάδα και αποφάσισε ο Πανάγαθος Θεός και έστειλε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος επάνω στη γη. Με αποτέλεσμα να επέλθει τη σωτηρία μας. Να βρούμε το δρόμο και να τον ξαναβαδίσουμε. Ακολουθούντας τη σύγχυση αυτού. Ακολουθώντας δηλαδή τα χνάρια του. Αυτό το πράγμα μας το υπενθυμίζει και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει προς τον Τίτο μια επιστολή που του λέει ότι παιδί μου τίτε, τέκνον τίτε, επεφάνει η χάρις του Θεού, φανερώθηκε η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάση ανθρώπης. Φανερώθηκε, ήρθε η χάρις του Θεού, ήρθε ο Χριστός επάνω στη γη και φανερώθηκε η σωτηρία μας για όλους τους ανθρώπους. Έστειλε τον Υιό του προς χάριν μας και χάρισμα. Δεν πληρώνουμε για τη σωτηρία μας, χάρισμα μας το δίνει, δωρεάν ήρθε. Εκείνος πλήρωσε τα λίτρα. Και γι' αυτό λέγεται και λυτρωτής. Επεφάνει χάρις η σωτήριος πάση ανθρώπης. Παιδεύουσα ημάς είναι αρνησάμενη την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον ειν αιώνη. Επεφάνηκε λέει ο Υιός του Θεού, η χάρις που τη σαχάρισμα μας τον έστειλε. Αλλά όμως έρχεται ο Χριστός για να μας εκπαιδεύσει, παιδεύουσα, να μας διδάξει, να μας εκπαιδεύσει. Τι να κάνουμε? Να αρνηθούμε την ασέβεια και όλες τις κοσμικές επιθυμίες. Ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, αυτό λέει ξεχάστε το. Ό,τι είναι κοσμικό ξεχάστε το. Διότι και αρνηθείτε το, αρνησάμενη την ασέβεια, ότι είναι ασεβές. Και ζήστε σοφρόνος με μυαλό και δικαίως και ευσεβώς ζήσομεν εν τον αιώνη. Να ζήσετε στον αιώνα που ο καθένας ζει με ευσέβεια, σόφρονα και δίκαια να ζήσει.
χειμευσένεια, με πίστη κοντά στον Χριστό μας, προσδεχόμενη τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Προσδεχόμενη, αποδεχόμενη δηλαδή, τη μακαρία ελπίδα. Ποια ελπίδα? Ακολουθήστε, λέει, το Χριστό, αρνησάμενη το δικό σας το εγώ, την ασέβεια και κάθε τι κοσμικό που θέλετε, αποδεχόμενη τη μακαρία ελπίδα. Ποια ελπίδα να αποδεχτούμε? Το ότι θα μας βγάλει μέσα από την έρημο τελικά. Να το αποδεχτούμε, ώστε να τον ακολουθήσουμε χωρίς δεύτερο, γιατί, πώς και τι. Αρνηθείτε όλα αυτά που κάνατε μέχρι σήμερα και ακολουθήστε τον. Αποδεχόμενη τη μακαρία ελπίδα. Κάτι μας έταξε και γι' αυτό είναι μακαρία, είναι μια ευτυχισμένη ελπίδα που μας δίνει. Τι? Ότι θα φτάσουμε στο τέλος. Ποιο είναι το τέλος? Και θα δούμε την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού. Θα ξανασυναντήσουμε και θα δούμε τον μεγάλο Θεό. Ποιον? Τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Θα τον ξανασυναντήσουμε, τον μεγάλο αυτόν, τον Θεό μας. Θα μας γυρίσουν δηλαδή πίσω. Θα μας βγάλει μέσα από την έρημο Σαχάρα. Και θα επιστρέψουμε πίσω ξανά στη Βασιλεία του Θεού. Αρκεί να μην κάνουμε εμείς ασέβειες, να μην ζούμε κοσμικά, να αρνηθούμε κάθε τι το οποίο είναι αμαρτωλό και να ζήσουμε δίκαια, συνετά, με αγάπη, να ζήσουμε ευσεβώς, με ευσέβεια και να είμαστε σίγουροι και τότε να ελπίζετε. Μην αμφιβάλλετε, αυτό σημαίνει και πίστης. Να εμπιστεύεστε τον οδηγό σας. Μην αμφιβάλλετε περί της σωτηρίας σας και θα οδηγηθείτε πάλι πίσω. Και θα δείτε τη δόξα του μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έδωκε αυτόν υπέρ ημών. Ο οποίος για να φτάσει σε αυτό το σημείο εθυσίασε τον εαυτόν του. Τόση ήταν η αγάπη του για να μπορέσει. Δεν ήταν ανέξοδα. Δεν ήταν έξοδα η σωτηρία μας. Για να σε βγάλει κάποιος από μια έρημο, αν ήσουν, ξέρετε πόσα θα ήθελε, ένας οδηγός. Θα σε εκβίαζε για να σου πάρει ό,τι περιουσία έχεις. Ή κάθεσαι εδώ και πεθαίνεις, ή μου δίνεις τόσα και σε οδηγώ. Εγώ που ξέρω το δρόμο. Ιδάλλως εδώ πεθαίνεις. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι ήρθε και έδωκε αυτόν υπέρ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας. Και καθαρίσει εαυτόν. Ήθελε να μας καθαρίσει και να μας λυτρώσει. Αυτός την πλήρωσε. Και την πλήρωσε με το αίμα του τη σωτηρία μας. Και δεν μπορούμε εμείς ο άλλος να κάνει τέτοια θυσία και εγώ να την αγνώω. Αυτό λέγεται αχαριστία μετά. Και για να μας κάνει ξανά, να μας καθαρίσει και να μας κάνει εαυτό λαόν περιούσιον. Να μας ξανακάνει πάλι λαό του εκλεκτό. Όλους τους ανθρώπους. Γιατί εκλεκτός λαός δεν είναι μόνο οι Εβραίοι, αλλά όλη η ανθρωπότητα ήταν παιδιά του και είναι παιδιά του. Αλλά άρα όλους μας θέλει να μας ξανακάνει λαό περιούσιό του, να μας ξαναδεί μέσα στον παράδεισο, ζηλωτήν καλών έργων, και να είμαστε ένας λαός όπου θα έχουμε και θα παρουσιάζουμε καλά έργα, έργα αγαθά. Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεβάνει του Σωτήρου ημών Θεού, όταν η αγαθότητα
αυτή η αγαθοσύνη του Θεού, αλλά και η φιλανθρωπία του, αποδείχτηκε ότι πράγματι είναι φίλος μας. Είναι φίλος του ανθρώπου. Τώρα στο ίντερνετ μου έγραφε ένας νεαρός, είμαι 17 χρονών, πάτερ, και μιλάω και συζητάω, μου λέει, και έχω βρει ένα σωρό φίλους, αλλά όλοι οι φίλοι μου με πουλάνε. Γιατί? Με εγκαταλείπουν κάποια στιγμή. Και του απάντησα ότι, παιδάκι μου, ποτέ δεν υπήρχαν φίλοι πραγματικοί. Αν βρεις τη ζωή σου ένα-δυο. Δεν είναι εύκολο έξω στον κόσμο να κάνεις φίλους. Εύκολο, άλλο σε πουλάει, σε εγκαταλείπει. Πολύ εύκολο. Ιδιαίτερα έξω στον κόσμο. Ένα-δύο φίλους μπορείς να κάνεις. Από εκεί και πέρα έξω στον κόσμο ξέχνα το. Δεν υπάρχει φιλία. Εδώ μας λέει ο Χριστός ότι πράγματι είναι φιλάνθρωπος. Φίλος του ανθρώπου, αυτό σημαίνει φιλάνθρωπος. Είναι φίλος του ανθρώπου. Αποδείχθηκε πράγματι ότι μας αγαπάει αυτός. Όταν λοιπόν αυτή η αγαθότητα, η καλοσύνη που αποδείχθηκε με τη φιλανθρωπία του ότι είναι φίλος μας, εφανερώθηκε του σωτήρος μας Θεού, ούκ εξέργων των εν δικαιοσύνη όν επίησαμε εμείς. Όχι διότι το αξίζαμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Και προσέχτε τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο. Άκουσε τι το λέει. Γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Ήρθε ο Χριστός, γεννήθηκε, επεφάνηκε, φανερώθηκε. Τα πλήρωσε αυτός όλα. Πλήρωσε αυτός την ύφη. Αυτός σταυρώθηκε. Αυτός έχισε το Πανάγιο του αίμα. Και πρόσεξε, του λέει, ότι ούκ εξέργων των εν δικαιοσύνων επίησαμε εμείς. Δεν τα έκανε όλα αυτά επειδή εμείς κάναμε κάτι καλό και δίκαιο και σωστό. Όχι. Τα έκανε από την αγαθότητά του και από τη φιλανθρωπία του. Δεν το αξίζαμε. Δεν μας λυπήθηκε γιατί ήμασταν και είπε πω 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 πω. Κρίμα τέτοια καλά παιδιά να χαθούνε. Το αντίθετο έπρεπε να πει. Γιατί τόσο πολύ που είχαμε απομακρυνθεί, έπρεπε να πει, μα τούτοι είναι παλιά άνθρωποι. Δεν αξίζουν καν τη σωτηρία. Όπως κάποτε το είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη. Και άφησε και πνίγει και όλο το γένος των ανθρώπων. Και άφησε μόνο 5-6 που αξίζανε. Τον Νόε με την οικογένειά του. Δεν το είπε αυτό. Άρα τώρα έρχεται και μας σώζει. Και μας βοηθάει, όχι γιατί το αξίζουμε. Έρχεται να μας βγάλει μέσα την έρημο. Όχι γιατί είμαστε τα καλά και οι καλοί, τα καλά του παιδιά. Δεν αξίζουμε αυτή την αγάπη του που μας δείχνει. Αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσε ημάς δια του λουτρού της παλιγενεσίας. Αλλά έρχεται γιατί έχει τεράστια αγάπη απέναντί μας. Έχει έλεος μέσα. Έχει έλεος, είναι πολυέλεος. Είναι πολυέλεος ο Θεός μας. Και γι' αυτό κρεμάμε τους πολυέλεους στο κέντρο του ναού, που συμβολίζουν τον Χριστό μας. Που ο Χριστός είναι φως, εγώ είμαι ύφη το φως του κόσμου. Και γι' αυτό το λέμε πολυέλεο και δεν το λέμε πολύφωτο. Γιατί είναι σύμβολο του πολυέλεους που έχει ο Χριστός μας. Αυτό τον κίνησε. Το έλεος του τον κίνησε. Για σκεφτείτε να μην αξίζεις τίποτα. Και όχι μόνο να μην αξίζεις, αλλά να είσαι και παλιά άνθρωπος. Και να έρθει το άλλος να σε βοηθήσει. Πόσο ευγνωμοσύνη έπρεπε να είχαμε. Πόσο ευγνωμοσύνη. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι δεν αισθανόμαστε παλιά άνθρωποι λόγω του εγωισμού μας. Ο κάθε ένας από εμάς θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι καλός. Αλλά να περάσει από την κρυσάρα και το κόσκινο του Ευαγγελίου, το πως πρέπει να είναι ο άνθρωπος και το πως έπρεπε να ήταν ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, τότε θα διαπιστώσει και θα δει ότι τα μαύρα του τα χάλια. Και θα δει ότι πράγματι από έλεος ήρθε και μας έσωσε ο Θεός. Ο κόσμος, βλέπετε, έξω έχει ένα τρομερό εγωισμό. Και αισθάνεται και νομίζει και πιστεύει ότι είναι καλός.
Και γι' αυτό βλέπετε όταν πέσει μια αρρώστια μέσα στο σπίτι του, όταν του πεθάνει κάτι. Γιατί σε μένα, ρωτάει Θεέ μου. Γιατί Θεέ μου να το πάθω εγώ αυτό. Γιατί Θεέ μου στη δικιά μου οικογένεια. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί αισθάνεται ότι ήταν καλός απέναντι του Θεού. Έχει αυτή την πλανεμένη έννοια. Αντί να πει δικαίως πάσχω, δικαίως υποφέρω, δίκαιο ο Θεός επέτρεψε και έπαθα ό,τι έπαθα και Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις. Ναι, το λέει. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι καλός. Έχει αυτή την ψευδαίσθηση. Αισθάνεται ότι είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Και γι' αυτό μας το τονίζει. Όχι λέει ότι ήρθε και την καλοσύνη μας, γιατί ήμασταν καλοί και να μας σώσει. Αλλά ήρθε το δικό του το έλος και έσωσε μας. Και πώς μας έσωσε, δια του λουτρού παλιγενεσίας, δια του Αγίου Βαπτίσματος και ανακαινήσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχει εν εφημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρου ημών. Αλλά ο Θεός μας έσωσε μέσα, λέει, από το Άγιο Βάπτισμα και μας χαρίτωσε με το άλλο μυστήριο του Χρίσματος, όπου εξέχει επάνω σε μας πλουσίως, λέει, το Άγιο του Πνεύμα. Πλούσια μας το έδωσε. Δια Ιησού Χριστού του Σωτήρου ημών. Μας το έδωσε ο Χριστός μας. Αυτό το πράγμα. Μας τα έδωσε όλο αυτός δια μέσου του Ιησού Χριστού όλα αυτά. Είναι αδικαιωθέντες τη εκείνου χάριτη, ώστε να βρεθούμε δικαιωμένοι χαρισματικά. Είδατε καμιά φορά το δικαστήριο λέει, όταν δικάζει έναν άνθρωπο, λέει το εξής. Κοιτάει κάποια πράγματα και ψάχνει να βρει κάποια ελευθερωτικά να θέλει να δώσει. Λοιπόν, και λέει αθώος ο κατηγορούμενος, από το να απαλλάσσουμε τις κατηγορίες, χάν του προτέρου του καλού του έντιμου βίου, του ξέρω. Στην ουσία σου πιχάρισε το δικαστήριο. Δεν το άξιζες. Έτσι και λέει ότι εδώ πέρα θα βρεθούμε δικαιωμένοι εκείνη την ημέρα, εννοεί της Δευτέρας Παρουσίας, χάριτη του Χριστού μας. Χαρισματικά, γενόμενοι κληρονόμοι κατ' ελπίδα ζωής αιωνίου. Και θα κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, θα φτάσουμε δηλαδή στο τέλος. Και θα την κληρονομήσουμε, θα ξαναμπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Χαρισματικά μεν. Σε αυτό που ελπίζουμε, σε αυτό που μας έταξε. Και το οποίο αυτό δεν είναι ψέμα, αυτό που μας είπε, και γι' αυτό μας καλεί να τον πιστέψουμε. Τον οδηγό μας, τον Χριστό μας, να τον εμπιστευτούμε. Και αυτό που μας λέει, γιατί όταν εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο πλήρως, κάνω αυτό το οποίο μου λέει. Γιατί του έχω εμπιστοσύνη. Δεν βλέπετε μεγάλοι επιχειρηματίες, έχουν χρηματιστηριακούς, πως λέγονται, συμβούλους, τους οποίους τους συγκαλούν σε συμβούλια και τους ρωτάνε τι να κάνω για να αυξήσω τα λεφτά μου. Αυτός ο επιχειρηματίας εμπιστεύεται το σύμβουλό του και τους συμβούλους του και ακολουθεί κατά γράμμα αυτό που του λένε. Τον εμπιστεύεται, έχει εμπιστοσύνη στα λόγια του, τον πιστεύει. Τον πιστεύει. Εμείς φανείται ότι θα κληρονομήσουμε όχι χρήματα, αλλά όλη τη βασιλεία, θα ξαναμπούμε στον παράδεισο. Και αυτή τη φορά γενόμενοι αθάνατοι. Ουκέτι κυριεύει πλέον από αυτόν ο θάνατος, όσων εισέρχονται στον παράδεισο. Ο θάνατος πλέον δεν ισχύει, δεν θα έχει καμία δύναμη επάνω. Και εμείς δεν δείχνουμε αυτή την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού. Και αυτό φαίνεται διότι δεν ζούμε ευσεβώς. Φαίνεται ότι δεν κάνουμε υπακοή στο θέλημά του, αφού κάνουμε το δικό μας. Αφού κάνουμε το δικό μας.
Και όχι μόνο κάνουμε το δικό μας, αλλά δεν του ζητάμε και συγγνώμη. Και να πούμε, Θεέ μου, αμάρτησα, όπως λέει ο άσοπος, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου, και ούκ ημι άξιος ή να κληθεί νεϊός σου. Δέξαμε ως ένα των μυστείων σου. Ούτε αυτό το κάνουμε. Και γι' αυτό ο άνθρωπος συνέχεια απομακρύνεται. Δεν πράττει το θέλημα του Θεού. Άρα πώς αυτός ο άνθρωπος, πώς αυτή η ανθρωπότητα θα βγει μέσα από αυτό το αδιέξοδο που έχει περιέλθει μέσα στην έρημο όπου έβρισκεται. Δεν μπορεί να εξέλθει. Άμα δεν έχεις εμπιστοσύνη στον οδηγό σου και δεν ελπίζεις πάνω σε αυτό που σου λέει, δεν πιστεύεις σε αυτό που σου λέει και σου λέει θα σε φτάσω. Έχει μου εμπιστοσύνη, θα σε φτάσω στο τέλος. Σου δίνει μια ελπίδα. Θα αργήσουμε με, θα περπατήσουμε πολύ, αλλά θα φτάσουμε. Ξέρω να σε βγάλω από την έρημο. Ξέρω. Έχει μου εμπιστοσύνη. Μην χάνει ελπίδα μας. Θα σας βγάλω. Μην απελπίζεστε. Αλλά επειδή δεξιά και αριστερά του συνεχίζει ο άνθρωπος πολλές φορές να βλέπει έρημο και περπατάει ώρες, το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά, περπατάει ο άνθρωπος και πολλές φορές δεν βλέπει τη χάρη του Θεού, ορατά εννοώ, δεν τη βλέπει ή δεν αντιλαμβάνεται, θα έλεγα καλύτερα, το πόσο ο Θεός τον σκεπάζει. Δεν την αντιλαμβάνεται τη χάρη του Θεού. Βλέπει έρημο παντού. Οπότε απελπίζεται. Γι' αυτό λέει μη χάνετε την ελπίδα σας, μόνο να ακολουθήσετε. Να ακολουθείτε έχοντας εμπιστοσύνη. Και θα φτάσετε ξανά στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο οδηγός σας σας φέρει πίσω. Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός το οποίο έκανε ο Χριστός. Έκλεινε ουρανούς, ήρθε κάτω στη γη, αρπάζει τους ανθρώπους, αυτούς που θέλουν και τον εμπιστεύεται και τους ξαναεπιστρέφει πάνω στον παράδεισο. Τους ξαναεπιστρέφει στη γη της επαγγελίας, τη ρέουσα μέλι και γάλα. Τους επιστρέφει στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, στους κόλπους του Αβραάμ. Επιστρέφει στον άνθρωπο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό γιορτάζουμε. Και μας το υπενθυμίζει κάθε χρόνο η Εκκλησία μας. Και εμείς, η ανθρωπότητα μιλώ, αντιθέτως, τα Χριστούγεννα είναι ένα κοινότυπο τραπέζι. Ένα εορταστικό, αν θέλετε, τραπέζι. Φάγουμε, πίνουμε, να γλεντήσουμε, να περάσουμε καλά, να πάμε διακοπές αυτές τις ημέρες. Και αυτό είναι το νόημα του Χριστουγέννου. Να ζήσουμε καλά λίγες ημέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από τις δουλειές μας, να φύγουμε λίγο μέσα από το άγχος της καθημερινότητας και της εργασίας και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ζουν σε μεγαλοπόλεις, να ξεφύγουν λίγο προς την επαρχία, γι' αυτό τους βλέπετε και επισκέπτονται τα μοναστήρια εκείνες τις ημέρες, γιατί θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Και άλλος ξεφεύγει προς ένα μοναστήρι, άλλος ξεφεύγει κάπου αλλού και πάει. Αλλά αυτό είναι το νόημα του Χριστουγέννου. Να ποιο είναι το μήνυμα και το νόημα του Χριστουγέννου. Το οποίο είναι η Εκκλησία έρχεται κάθε χρόνο και μας το θυμίζει. Και αυτό κάνει και με όλες τις γιορτές. Γιατί είναι κύκλος. Κάνει αυτόν τον κύκλο και κάθε χρόνο μας το θυμίζει. Ώστε αύριο μεθαύριο, όταν έρθει το τέλος μας, να μας πει ο Χριστός μας ότι εγώ τόσες φορές στο υπενθύμησα. Τόσες φορές το υπενθύμησα. Και καλά μένει οι λαϊκοί οι οποίοι έχουν πλήθος βιωτικών μεριμνών έξω. Πλήθος βιωτικών μεριμνών. Να πεις ότι κάποια στιγμή ξεχνιούνται. Που είναι απαράδεκτο αυτό που έχει γίνει, γιατί τα έχουν εγκαταλείψει ότι ξεχνιούνται σήμερα. Αλλά το κακό έχει εισέλθει και εντός των ιερών μονών. Το κακό έχει εισέλθει και μέσα σε εμάς. Πόσο ακολουθούμε εμείς τυφλά τον οδηγό μας τον Χριστό. Πόσο εναρμονίζουμε το θέλημά μας καθημερινά με το θέλημα του Χριστού. Φαίνεται από το πόσο κάνουμε υπακοή στον ηγούμενο, οι άνδρες, στην ηγουμένη, στο γέροντα,
κατά πόσον υπακούμε. Γι' αυτό η υπακοή είναι θέμα σωτηρίας. Γιατί είναι εναρμόνιση του θελήματος του δικού μας εναρμονισμένο με το θέλημα του Θεού. Και μόνο αυτός ο άνθρωπος βλέπετε σώσει. Αλλά αυτό για να το κάνεις χρειάζεται ταπείνωση. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις το εγώ σου. Αυτό που είπε ο Χριστός. Απαρνησάς το έτον. Αλλά άμα δεν το βγάλεις, κάνε εσύ τον οδηγό τότε. Πάρε σε τη θέση του οδηγού, εκεί που είναι στην έρημο, και πες έλα εδώ, θα σας οδηγήσω εγώ. Θα σας οδηγήσω εγώ, παιδιά μου. Και τότε θα σου πούν οι άλλοι, και πού πας εσύ να οδηγήσεις. Ξέρεις να οδηγήσεις. Είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλους, σε όλο τον εκκλησιαστικό χώρο. Πόσοι εξ ημών ξέρουν πραγματικά να οδηγούν ψυχές. Πόσοι εξ ημών ξέρουν. Το αποτέλεσμα δείχνει τις ανθρωπότητες όλοι. Ξέρουν οι ιερείς. Ξέρουν οι επίσκοποι. Ξέρουν οι ηγουμένοι. Ξέρουν οι ηγουμένισσες. Μα άμα ξέρανε, θα είχαμε οδηγηθεί στη χώρα του φωτός, στη γη της επαγγελίας. Εδώ το ανάποδο φαίνεται ότι έχει γίνει. Η κοινωνία αντί να είναι εναρμονισμένη με το θέλημα του Θεού, και το λέει η Γραφή, εάν εφαρμόσετε το θέλημα του Θεού, τη γη θα την κάνετε παράδεισο. Εδώ η γη μας έχει γίνει μια κόλαση. Ένα μπάχαλο. Από το κακό στο χειρότερο. Άρα οι οδηγοί, οι ταγοί όπως λέγονται, δεν οδηγούμε σωστά. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος. Δεν εναρμονίζουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Άρα αυτό που έκανε ο Χριστός και ήρθε να μας αρπάξει και μας λέει ακολουθήστε με, έχοντες εμπιστοσύνη, έχοντες ελπίδα, πιστεύοντάς με, δεν το κάνουμε, εναρμονίζουμε πάλι και κάνουμε το δικό μας. Και ξεφεύγουμε. Και έτσι πλήθος ανθρώπων χάνουμε. Εξού και η κοινωνία είναι έτσι όπως είναι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς και σαν μοναχοί, μέσα στα τρία υποχρεωτικά τα οποία έχουμε είναι παρθενία, η ευθυμοσύνη και η υπακοή που είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Γιατί από αυτή εξαρτάται άμεσα και η σωτηρία μας. Άμεσα η σωτηρία μας. Να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Μακάρι τα φετινά Χριστούγεννα και όλα τα Χριστούγεννα που έχουμε διέλθει πραγματικά να μας αφήνουν αυτή τη γεύση και αυτή την εμπειρία. Γιατί ο κόσμος, όπως είπαμε, γιορτάζει Χριστούγεννα και είναι μια λύση καθημερινότητος, μια διασκέδαση και γι' αυτό τελικά γιορτάζει Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Κανείς δεν μιλάει για το γεγονός. Και γι' αυτό και όταν επιστρέφουμε από τις γιορτές, τις διακοπές, τι λένε, έχετε προσέξει, τι λένε τα βάζει τη δουλειά τους. Πώς περάσατε τα Χριστούγεννα, περάσατε καλά, βλέπετε ότι τα Χριστούγεννα πραγματικά δεν είναι ανάμνηση της σωτηρίας μου, το ότι να ακολουθήσω τον οδηγό μου που ήρθε από τον ουρανό, πάνω στη γη για να με πάρει να με οδηγήσει πίσω ξανά στον παράδεισο. Αλλά το πώς πέρασα. Άρα έχει εκτραπεί το νόημα του Χριστουγέννου. Και γι' αυτό η ανθρωπότητα ζει μακριά από τον Χριστό και γι' αυτό δεν ενθυμείται τον Χριστό. Τουλάχιστον εμείς θα ζητούμε το ελαιός του. Ας ξέρουμε ότι τη σωτηρία μας δεν την οφείλουμε στα καλά μας τα έργα, αλλά στο έλεος και στη φιλανθρωπία του Θεού. Και όταν έχουμε πτώσεις,
γονατιστεί και με δάκρυα στα μάτια αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ και η Εύα, να το κάνουμε εμείς. Να του ζητάμε πάντοτε ταπεινά μια συγγνώμη. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.